Μία κυρία σε μία τηλεοπτική εκπομπή προχθές είπε, και εσείς λέει στην Ένωση Κεντρών, ήταν παρούσα η κυρία Μεγαλοκονόμου εκεί, τηλεθεάτρια ήταν και μίλησε μέσω τηλεφώνου. Και εσείς λέει στην Ένωση Κεντρών, ζητάτε οικουμενική για να πάρετε υπουργεία. Τα υπουργεία μας τα πρόσφερε ο κύριος Τσίπρας από το Σεπτέμβρη του 2015. Από την άλλη μέρα των εκλογών τα πρόσφερε τα υπουργεία. Και τα πετάξαμε στη Μούρη τα υπουργεία. Και δηλώνουμε για να κάνουμε στο μέλλον, γιατί στο μέλλον η Ένωση Κεντρών δεν θα έχει 9 βουλευτές, θα έχει 25-30, προειδοποιώ. Και δηλώνουμε και στον κύριο Μητσοτάκη, επειδή θα χρειάζεται τους βουλευτές της Ένωσης Κεντρών για να σχηματίσει κυβέρνηση, του λέμε, εάν δεν αλλάξει μυαλά στο θέμα της απλής αναλογικής, που είναι ένα από τα 9 σημεία, και αν δεν προηγηθούν σοβαρές διαβουλεύσεις, είμαι κατά του να γίνονται την Κυριακή εκλογές και τη Δευτέρα να ορκίζουμε κυβέρνηση. Είμαι υπέρ του να γίνονται την Κυριακή εκλογές, να μεσολαβεί μια διαβούλευση ενός μηνός και μετά να συμφωνούμε και να ανεβρίσκουμε ποιοι υπουργοί θα υλοποιήσουν. Εδώ με τον κύριο Καμένο τι έκανε ο κύριος Τσίπρας? Έφτιαξαν κυβέρνηση, μοίρασαν τα λάφυρα και μετά ψάχνανε για πολιτική. Δεν βρήκανε πολιτική. Χωρίς πολιτική είναι και οι δυο τους. Σε αυτή λοιπόν την κυρία που είπε ότι εγώ θέλω υπουργεία, να μάθει ότι όταν έρθει η ώρα να πάρω τα υπουργεία, θα είναι και η ώρα που θα εισακούομαι. Γι' αυτό δεν ζητώ 9 βουλευτές, ούτε 4%. Ζητώ πάνω από 10. Και είναι έργο όλων σας να το υλοποιήσουμε. Η πορεία θα είναι νικηφόρος. Θα είναι πορεία σύγκρουσης με τα συμφέροντα. Θα είναι όμως μεγαλειώδης. Θα είναι η μεγάλη νίκη της Ένωσης Κεντρών. Εχθές μόλις το βράδυ βρέθηκα στο Κερατσίνι σε μία συγκέντρωση που έγινε Κρητών του Κερατσινίου για το Αρκάδι. Στο Αρκάδι περίπου, από ό,τι θα γνωρίζετε, 800 άνθρωποι ενεκλήσισαν σε ένα λαγούμι και βάλανε μπουρλότο και διάλεξαν αυτό τον τρόπο του έντιμου και θαραλέου θανάτου από την ατιμωτική ζωή. Μου δώσαν το λόγο και είπα ότι το μήνυμα του Αρκαδίου, γιατί δεν αμφιβάλλω για τη γενναιότητα των Ελλήνων, ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να δώσουμε τη ζωή μας όλοι, για την Ελλάδα. Το μήνυμα όμως του Αρκαδίου είναι να φτιάξουμε Ελλάδα ισχυρή, να μην χρειάζονται ολοκαυτώματα. Να φτιάξουμε μια Ελλάδα της Ευρώπης, των μεταρρυθμίσεων, με ισχυρή οικονομία. Όχι με την πτώχευση που μας έδωσε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είναι το μήνυμα. Οι νεκροί του Αρκαδίου ζητούν από μας να κάνουμε την Ελλάδα μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα. Βγαίνοντας, μου λέει μια κυρία που είναι αντιδήμαρχος εκεί του Κερατσινίου, ντροπή σας κύριε Λεβέντη, είστε επιεικώς απαράδεκτος, γιατί θελήσατε να πολιτικοποιήσετε τη συγκέντρωση. Η συγκέντρωση είναι πολιτιστική. Λέω, τι είπατε? Οι άλλοι έδωσαν τη ζωή τους και εδώ έχουμε πολιτιστικές συγκεντρώσεις. Το μήνυμα των ηρώων και όλων όσων έπεσαν για την πατρίδα είναι: θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή και ευρωπαϊκή. Αυτό είναι το μήνυμα. Και μόνο εγώ και μόνο το κόμμα μας πάντα στηρίξαμε την πορεία της Ευρώπης. Και η Νέα Δημοκρατία
2 χρόνια με τον κύριο Σαμαρά ουσιαστικά υπονόμευε την ευρωπαϊκή πορεία των μεταρρυθμίσεων. Ο ίδιος ο Τσίπρας τον Ιανουάριο του 2015 έλεγε εκείνες τις τρέλες ότι θα δώσει 13ο μισθό, θα επιστρέψει όλα όσα εκόπησαν, τα ενθυμίστε. Και αμφισβητούσε και είχε μέσα ανθρώπους που πίστευαν στη δραχμή. Όλοι λίγο πολύ για ψηφοθυρία αμφισβήτησαν την πορεία της Ευρώπης. Αυτό το κόμμα και εσείς υπερήφανοι που είστε ενώπιόν μας, αυτό το κόμμα ποτέ δεν αμφισβήτησε την πορεία της Ευρώπης και είπε ότι μόνο αυτή η πορεία των μεταρρυθμίσεων και της Ευρώπης βγάζει τη χώρα από την κρίση. Ήμουνα αταλάντευτος στο θέμα αυτό. Δεν έχουν καταλάβει κάποιοι τι θέλουμε στις συντάξεις. Με συνάντησε μία συμβολιογράφος που έπινε ένα καφέ προημερών και λέει, γιατί θέλετε να μας κόψετε τις συντάξεις? Λέω, μαντάμ, τι δουλειά κάνετε? Μου λέει, συμβολιογράφος. Λέω, αυτό καταλάβατε? Γιατί αν ήσασταν μικρής μόρφωσης να πω μήπως αυτό καταλάβατε. Λέει, θέλετε να μας κόψετε? Εγώ παίρνω 2 συντάξεις, θέλετε να μας κάνετε 1? Η κουνιάδα μου παίρνει 3 συντάξεις, θέλετε να μας τις κόψετε? Γιατί νομίζετε, λέω, ότι θέλω να τις κόψω? Που δεν θέλω να τις κόψω, εγώ θέλω να τις συγχωνεύσω εις μίαν, τις 2, τις 3 και να είναι μέχρι 1500 ευρώ το ανώτερο. Αυτό θέλω. Και γιατί το θέλω? Γιατί έχουμε χρέος απέναντι στους ανέργους, απέναντι στους πολύ φτωχούς. Έχουμε χρέος. Αν ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας μπορούν να βλέπουν φτωχούς να τρώνε στους Μητροπολίτες και στους Σκουπιδοντενεκέδες στην Ένωση Κεντρών, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ζητούμε να κοπούν οι συντάξεις των πλουσίων, 80.000 αριθμό. Μιλούμε για πλουσίους ανθρώπους που έχουν από ενίκια και από τόκους καταθέσεων πάνω από 3.000 ευρώ μηνιαίο εισόδημα. Ζητούμε 330.000 τριπλές συντάξεις να συγχωνευτούν σε 1 και 1.500 οι ανώτεροι. Ζητούμε 1.200.000 οι διπλές συντάξεις να συγχωνευτούν σε 1 και το ανώτερο πλαφόν να είναι 1.500. Αυτό ζητούμε. Δεν ζητούμε να κοπεί από κανέναν η σύνταξη. Και ποια είναι η πραγματικότητα, μιλώντας με τις Βρυξέλλες? Ενώ εγώ εδώ και χρόνια έχω θέσει το 1.500 πλαφόν, έρχεται τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λόγω ελλειμμάτων και λέει ότι είναι δύσκολο να συνεχιστεί η πληρωμή των συντάξεων. Είναι δύσκολο, λέει, να συνεχιστεί η πληρωμή αν δεν γίνει 1.200 μεικτά ή ανώτερη. Κάτσαμε με σταυρωμένα χέρια γιατί δεν ήθελα να πειράξουν τους βολεμένους και την πλουτοκρατία ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και τώρα κινδυνεύουν οι συντάξεις του κόσμου. Αυτό είναι όταν φοβάσαι, όταν ψηφοθυρείς, όταν φοβάσαι το πολιτικό κόστος και δεν αγγίζεις το ζήτημα, θέτεις τη χώρα σε τεράστιο κίνδυνο. Λέτε εγώ να θέλω να πειράξω τις συντάξεις του κόσμου? Και θα σας διηγηθώ κάτι που μου είπε ο πρόεδρος της Παναυστραλιανής Κοινότητας της Ελληνικής. Είναι δικηγόρος στην Αυστραλία και ήρθε και με είδε προμηνός. Και μου είπε ότι, κύριε Λεβέντη, εγώ, επειδή έχω μεγάλο δικηγορικό γραφείο στην Αυστραλία, δίνω γύρω σε 800.000 δολάρια εφορία τον χρόνο. 800.000 δολάρια δίνω. Μάλιστα. Ξέρετε όμως, επιπλέον, λέει, κάτι. Εγώ δεν θα πάρω σύνταξη γιατί συμπίπτει να έχω και κάποια ενίκια. 7.000 δολάρια ενίκια μηνιαίως. Δεν θα πάρω καθόλου σύνταξη με τον νόμο που υπάρχει στην Αυστραλία.
Γιατί στην Αυστραλία, λέει, μας έχουν κόψει τη σύνταξη σε όσους έχουμε χρήματα να ζήσουμε, γιατί η σύνταξη είναι απαραίτητη για κατηγορίες όπως οι ανάπηροι, τα αμαία δηλαδή, οι πολύτεκνοι, οι άνεργοι, οι φτωχοί άνθρωποι. Θα περάσουμε την πολιτική μας. Δεν θα αφήσουμε κάποιους να αλλοιώνουν το περιεχόμενό της, ότι θέλουμε να κόψουμε τις συντάξεις. Να σώσουμε τις συντάξεις θέλουμε, διότι αν δεν τις σώσουμε θα έρθουν οι ξένοι να μας τις κόψουν εντελώς. Είναι ξεκάθαρο. Τώρα οι ξένοι, πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Οι ξένοι είναι οι κακοί άνθρωποι που ήρθανε να μας τα πάρουν όλα. Νομίζω πρώτα πτωχεύσαμε και μετά πήγαμε στους ξένους. Γιατί έχουν περάσει την άποψη ότι οι ξένοι έρχονται να μας πάρουν τα πετρέλαια, οι ξένοι έρχονται να μας πάρουν φτηνά τις περιουσίες, οι ξένοι έρχονται να κάνουν το ένα το άλλο. Πότε ήρθαν οι ξένοι? Όταν σήκωσαν τα χέρια ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Παπανδρέου, και όταν κινδύνευε να μην πληρώνονται μισθοί και συντάξεις, τότε ήρθαν οι ξένοι. Έτσι δεν είναι? Και τι έπρεπε να κάνουμε από το 9 λοιπόν? Έπρεπε να κάνουμε αμέσως τις μεταρρυθμίσεις, άνοιγμα επαγγελμάτων, φοροεισπρακτικό σύστημα, εκτόπιση από το δημόσιο τους δήμους, τις ΔΕΚΟ και το στενό δημόσιο των αργομίσθων, συγχώνευση των συντάξεων, να κάνουμε οικειοθελώς τη δική μας λιθότητα να προλάβουμε το κακό. Δεν υπήρξε το σθένος ούτε από τον Καραμαλή, ούτε από τον Γιώργο Παπανδρέου, ούτε από τον Σαμαρά, ούτε από τον Τσίπρα. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος και η τρύπα η μαύρη μεγάλωσε. Και να ξέρετε κάτι, όσοι προτείνουν λύσεις, γιατί χθες στη συγκέντρωση αυτή ο Κερατσίνη ήταν ο Λαφαζάνης. Και όταν είπα ότι χρέος μας είναι να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις, σηκώθηκε ο Λαφαζάνης και όχι να δραπετεύσουμε από την Ευρώπη. Είπε, εμείς λέει δεν θέλουμε να δραπετεύσουμε από την Ευρώπη. Δεν πρότεινε, λέει, το κόμμα του να δραπετεύσουμε από την Ευρώπη. Πρότεινε, λέει, ότι η Ελλάδα είναι Ευρώπη να ακολουθήσουν οι άλλοι. Ακούστε άνθρωποι. Ακούστε άνθρωποι. Το κόμμα του Λαφαζάνη έχει την εξής πολιτική. Ότι η Ελλάδα είναι Ευρώπη και να κάτσουν όλοι σούζο. Δηλαδή αυτά που λέγανε το Γενάρη, τις τρέλες που κινδύνευσαν να καταστρέψουν τη χώρα. Η κυρία Γεννηματά βρίσκεται σε ένα διέξοδο. Ψήφισε την ενισχυμένη και πρόσφερε τις 50 έδρες δώρο στον κύριο Μητσοτάκη. 50 έδρες δώρο. Διότι αν δεν είχε αυτό το πλεονέκτημα ο κύριος Μητσοτάκης τώρα, θα προσήρχεται στη λύση της οικουμενικής. Τι άλλο θα έκανε? Και εκλογές να γινόταν και πρώτος να ερχόταν, 105 έδρες θα έπαιρνε. Δεν θα είχε περιθώριο σχηματισμού κυβέρνησης. Το έγκλημα που έκανε η Γεννηματά να ψηφίσει ενισχυμένη, αυτό το μεγάλο δώρο προς τον κύριο Μητσοτάκη, θα εξηγηθεί στο μέλλον τι κρύβει. Δεν είναι ένα δώρο ότι θέλανε απλά να μην αφήσουν τη χώρα ακυβέρνητη. Ποια γραφή λέει ότι όταν κάνουν κυβέρνηση 2-3 κόμματα η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη? Άλλωστε τη χώρα ποιοι την φτώχευσαν? Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις του Καραμαλή, του Μητσοτάκη, του Σιμίτη, του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτές οι κυβερνήσεις φτώχευσαν τη χώρα, όχι οι συμμαχικές κυβερνήσεις. Όταν ένας Αλέξανδρος Παπαναστασίου λέει ότι η χώρα χωρίς απλή αναλογική δεν είναι δημοκρατική χώρα, θα αγνοήσουμε τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου και θα κοιτάξουμε την κυρία Γεννηματά? Η τιμωρία θα είναι πολύ αυστηρή προς την κυρία Γεννηματά. Αν έχει ελπίδες το Μητσοτακέικο για να επιστρέψει στην εξουσία, είσαι κίνητο, φίλοι. Και η Ένωση Κεντρών θα το κάνει αυτό γνωστό από την Κρήτη μέχρι την Ορεστιάδα.